Με εξαιρετικά μικρή συμμετοχή, όπως και οι προηγούμενες, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Χατζικώστα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της ΠΟΕΔΗΝ για τη στάση εργασίας και την κινητοποίηση το πρωί της Τρίτης με αιτήματα που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της πανδημίας, την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού, τις αναστολές εργασίας και γενικότερα την ενίσχυση του ΕΣΥ. Με εξαίρεση μια μικρή ομάδα εργαζόμενων του νοσοκομείου, μεταξύ αυτών και εργαζόμενων που έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολής από την 1η Σεπτεμβρίου, μόνο ο πρόεδρος και μέλη του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων του Χατζικώστα ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για την κινητοποίηση, δείγμα και αυτό της φθήνουσας πορείας των κινητοποιήσεων και ενδεχομένως και της κόπωσης του συνδικαλιστικού κινήματος. Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Κώστας Καλαμπόκας, σε δηλώσεις του στάθηκε στο ότι ακόμη και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες δεν υπήρξε η παραμικρή αναφορά στην ενίσχυση του ΕΣΥ και η παραμικρή ανταπόκριση στα αιτήματα των εργαζόμενων. Ελπίζαμε ότι θα γίνει κάποια αναφορά από τον κύριο Πρωθυπουργό που θα αφορούσε τους υγειονομικούς γενικότερα. Δυστυχώς δεν είδαμε κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Η λίστα δυστυχώς με τα αιτήματά μας παραμένει στο ίδιο μέγεθος και μεγαλώνει κάθε φορά που τίθεται το θέμα να δημιουργηθεί μια διαμαρτυρία ή τι αφορά κάποια κινητοποίηση. Δυστυχώς η λίστα είναι ίδια και μεγαλώνει. Ευελπιστούμε ότι κάποια στιγμή θα ακούσουν τη φωνή των υγειονομικών. Οι υγειονομικοί έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό, ειδικά τον τελευταίο χρόνο που αφορά την πανδημία. Ανέκαθεν βέβαια το κάναν, απλά τώρα φάνηκε περισσότερο. Είναι δεδομένο ότι δεν νιώθει κανένας καλά, είναι δυσάρεστη κατάσταση. Ό,τι σημαίνει αυτό για κάποιον που βγαίνει σε αναστολή και ο μισθός του είναι μηδενικός, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί κάποιο δεδομένο, είναι το βιοποριστικό πρόβλημα που δημιουργεί στην οικογένειά του. Από εκεί και πέρα δεν γνωρίζω να σας πω την αλήθεια οι συνάδελφοι που έχουν επιλέξει ως τώρα να μην εμβολιαστούν, αν θα επιλέξουν στο τέλος να εμβολιαστούν. Πάντως το δεδομένο είναι ότι περνάνε άσχημα αυτή τη στιγμή και αντιμετωπίζουν βιοποριστικό πρόβλημα. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα στο να βγαίνουν οι υπηρεσίες, γιατί έχουν μείνει κενές κάποιες θέσεις και δεν ξέρω αν έχουν προσληφθεί και όσοι πρόκειτο να προσληφθούν. Προς το παρόν δεν έχει γίνει καμία πρόσληψη. Δηλαδή, όποιος συνάδελφος βγήκε σε αναστολή καθηκόντων, στη θέση του δεν έχει έρθει κανένας. Είχαμε μιλήσει στις προάλλες ότι είχαμε ξεκινήσει με 32 άτομα αρχικά την 1η Σεπτέμβρη. Σταδιακά φτάσαν στα 40 και η λίστα μεγαλώνει. Είναι δεδομένο ότι δημιουργούνται προβλήματα λειτουργίας. Σίγουρα ελπίζαμε ότι θα λυθούν με κάποιον τρόπο, όπως είχε πει και το Υπουργείο, ότι θα γίνουν κατευθείαν προσλήψεις στις θέσεις αυτών που θα βγουν σε αναστολή. Όμως, όπως και να έχει, και αυτή η λύση την είχαμε καυτηριάσει ότι δεν ήταν η σωστή λύση, γιατί δεν μπορεί κάποιος που θα έρθει για 3 μήνες να υποκαταστήσει ένα κενό ενός έμπειρου προσωπικού. Αυτό είναι δεδομένο. Οπότε, στην πραγματικότητα και να γινόταν προσλήψεις, πάλι δεν θα μας λύνει το πρόβλημα. Να θεωρείται δεδομένο ότι υπάρχει πρόβλημα. Ερωτηθεί σχετικά με τη διαβίβαση στις εισαγγελικές αρχές και την 6η υγειονομική περιφέρεια του φακέλου, ώστε να διερευνηθούν τυχόν περιστατικά έκδοσης πλαστών πιστοποιητικών νόσησης ή εμβολιασμών σε εργαζόμενους του νοσοκομείου, δήλωσε άγνοια. Ευχόμενος ωστόσο να μην ανταποκρίνονται οι πληροφορίες στην πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο θέμα δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορώ να τοποθετηθώ με βάση τις φημολογίες που έχω ακούσει και εγώ. Ελπίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά προς την έκβαση των συναδέλφων και να μην βρεθούμε προεκπλήξεων. Πάντως, το ενδεχόμενο, και το τονίζω αυτό, στο ενδεχόμενο που συμβεί κάτι που είναι αντίθετο με τις αρχές μας και ως άνθρωποι αλλά και ως σύλλογος εργαζομένων και ως υγειονομικοί, τότε θα πρέπει να γίνουν τα νόμιμα και τίποτα παραπάνω.